Κοπάμε στην Άντζελα Γκερέκου, η οποία έσπασε τη σιωπή της για πρώτη φορά, σωστά. Υπήρχαν δημοσιεύματα που του στέλνουν για ακόμα μια φορά να χωρίζουν με το Σκόπουλο. Γενεί βγήκε και είπε ότι δεν τα πάνε καλά, ότι χωρίζουν και τα λοιπά. Βέβαια αυτό ακούγεται κάθε καλά, χρόνο. Αυτό, τρία χρόνια τώρα σχολείο. Μία φορά το χρόνο βγαίνει το Πάσχα, ναι. Δηλαδή αν πάει μόνη στην Κέρκυρα, χωρίζει. Και βγαίνουν πάντα συγγενεί του Τόλι που λένε διάφορα. Εκείνο δεν μιλάει ποτέ. Τελικά το διαφωνεί. Ωστόσο μίλησε στην Παλαιτινή Ράντι και φοράει τη βέρα τη. Θέλω να ρωτήσω κάτι που απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Στην προσωπική σας ζωή είστε καλά? Πολύ καλά. Είμαστε όλοι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα γίνουμε πιο δυνατοί και πρέπει, είμαστε, λέω μια λέξη, καταδικασμένοι να πετύχουμε. Οφείλουμε να το πετύχουμε για τα παιδιά μας. Η ελπίδα και η δύναμη δεν πρέπει να λείπει σε κανέναν μας. Και ας αναλογιστούμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του και από το μερίδιο ευθύνης που έχει, τι δεν κάναμε που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αλλά κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τέρμα τα λόγια. Έχουμε πει πάρα πολλά λόγια. Ο καθένας λοιπόν ας κρίνεται από τις ίδιες τις πράξεις του. Ας ευχηθούμε λοιπόν να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας ακόμη πιο συνειδητά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και τότε όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει, μίλησε και λίγο πολιτικό που ήταν. Πολύ ξύλινη όμως. Ξύλινη. Λίγο ανθρωπιά δεν μπορεί να βάλει. Όσοι ασχολείται με την πολιτική, ενώ ήταν μια χαρά ηθοποιό, μια χαρά άνθρωπο, του χαλάει η πολιτική, είναι φοβερό δηλαδή. Μίλησε, δηλαδή, μιλούσε για ένα προσωπικό του θέμα και μίλησε με τον ξύλινο πολιτικό γιατί λόγο. Δεν ήθελε να απαντήσει προφανώ γενικά. Μα απάντησε, είπε ότι είμαστε καλά. Λέει, άρα, λέει, τι άλλο. Αλλά όλο το άλλο το από κάτω ήταν το ίδιο θέμα. Είμαστε καλά, τελειώνει η φασαρία. Χρόνια πολλά. Δεν θα ήθελε ποτέ να μιλήσει έτσι για την προσωπική τη ζωή, να αναλύσει κάτι ή να πει όχι, δεν ισχύει, ναι, ισχύει, τι είναι αυτά που λένε κάτι. Τέλο πάντων να το. Απλά λένε τα παιδιά απλώσει. Τον τρόπο που εκφέρει το λόγο, ότι έχει ξύλινο, θα μπορούσε να πει αυτό κάτι. Από αυτά το δεύτερο κομμάτι, όσον αυτό που ποιοι νομίζω ότι κατάλαβαν τι είπε. Ήδη κατάλαβε τι είπε, έβαλε την κασέτα πάλι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ότι είναι καλά με τον άντρα και τελειώνει και η ιστορία. Και όλοι του χωρίζουν, ρε παιδιά, εντάξει. Θα είχαν χωρίσει ένα χρόνια. Υπόλοιπο ζευγάρι. Γιατί μαλώνεται, έχει θέματα πολλά, τον εαυτό του. Πάμε. Στο Twitter εδώ μου γράφουν από το Newspaper ότι η Γκερέκου στο δεύτερο κομμάτι δεν μιλούσε για τις σχέσεις της, αλλά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ακόμη χειρότερα λοιπόν. Επειδή η κατάσταση είναι χάλια, δεν με τα πει τόσο ξύλινα. Ειρωνικά το δεν καταλάβω. Δεν το καταλάβω. Δεν το είπα καθόλου. Ακόμα χειρότερα. Πάμε, έλα. Λοιπόν,